γίνεται, μπαμπά? Καλά, εσύ. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Μια χαρά, δεν είσαι καλά. Γιατί? Σε δυο μέρες τελειώνει η ελευθερία σου. Από μεθαύριο, τέρμα το άγριο ξενύχτη, τα ποτά και οι γυναίκες. Από εδώ και πέρα, ρουτίνα και μόνο ρουτίνα. Δεν τρέπεσαι, ρε, να κοροϊδεύεις τον πατέρα σου? Όχι, καθόλου. Αμάν ήρθε το σόι. Καλώς τα δεχτήκαμε. Ιωάννα μου. Αδερφούλη μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Βαρετό, όπως η ζωή μου. Για να σε δω. Κομψός και γοητευτικός, όπως πάντα. Έλα. Και εσύ, Διονύση μου, γοητευτικός, όπως πάντα. Έλα, σταμάτα. Τα παράλες. Όλα τα ρούχα μου είναι για σίδερο. Βάλε μπροστά. Είπα, σταμάτα. Η μαμά που είναι? Αχ, ναι. Ξεχάστηκα. Η μαμά δεν θα έρθει στο γάμο. Δεν θα έρθει? Γιατί? Περιφρονεί τη μέλουσα σύζυγό σου. Μα πώς? Αφού προχθές που της μιλούσα, μου είπε ότι τη λατρεύει τη Μέρη. Η αλήθεια είναι ότι τη συχαίνεται. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Έλα τώρα. Την ξέρεις τη μαμά. Θεωρεί ότι καμία δεν είναι άξια να γίνει κυρία Μπακοπούλου. Και την προηγούμενη γυναίκα μου, τη Ρένα, θυμάμαι ότι την αγαπούσε πολύ. Τη συγχωρεμένη την εκτιμούσε. Κυρίως από τότε που έγινε συγχωρεμένη. Ιωάννα, ντροπή. Όχι, αλήθεια. Τη Ρένα τη θεωρούσε το επίπεδο μας. Α, δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή, η ίδια μου η μητέρα δεν θα έρθει στο γάμο μου? Ε, τι να κάνουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Δηλαδή, ποια είναι τα χειρότερα? Το να ερχόταν στο γάμο και να σχολίαζε τα πάντα. Σωστό κι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Στο κάτω-κάτω, δεν χρειάζομαι εδώ και την έγκρισή της. Έτσι, μπράβο. Πάντως, κάνει λάθος με τη Μέρη. Μπορεί στην αρχή να ήταν λίγο... πώς να το πω, λίγο... άξιστη. Λίγο έως πολύ. Από ό,τι θυμάμαι, αμυδρά είναι κάπως δεύτερη. Α, όχι, όχι. Τώρα κάνεις λάθος και εσύ. Άρη μου, το ντύσιμο της είναι πολύ λαϊκό. Σε πληροφορώ ότι η καρδαρόμπα της είναι από τις πιο σικ. Την ώρα του φαγητού πολλές φορές ρευόταν. Ναι, είχε ένα πρόβλημα στο μαχικό, αλλά το ξεπεράσει πια. Και συνήθιζε να σκαλίζει τα δόντια της με τα νύχια της. Ωπαπα, πότε? Τώρα πια χρησιμοποιεί πάντα και μόνο δοντογλυφίδα. Α, μιλάμε δηλαδή για θεαματικές αλλαγές. Πίστεψέ με, η Μέρη έχει αλλάξει πραγματικά. Τόσο καιρό που ζει εδώ πέρα μέσα μαζί μου, θα τη δεις και δεν θα την αναγνωρίσεις. Πώς φαίνεται αυτό? Πάρα πολύ πρόστιχο. Ήθελα να ξέρω ποιες γυναίκες τα αγοράζουν αυτά. Αυτές που θέλουν τους άντρες τους να σέρνονται στα πόδια τους. Θα το πάρω. Πάντως είσαι τρομερή. Πήγες και τα ανακάλυψες αυτό το μαγαζί σου για όλη τη μάνα. Με παραδέχεσαι? Υποκλίνομαι για άλλη μια φορά. Η Κικίτσα μου το σύστησε. Τι θυμάσαι την Κικίτσα που έμενε στην πλατεία? Λες την κόρη της Καμπαρετζούς. Ναι, βέβαια. Εδώ έχει κάποια είδη που στην Αθήνα δεν τα βρίσκεις. Ειδικά τα εσόρουχα που τρώγονται είναι συγκλονιστικά. Έχω ξετρελαθεί με το σουτιάνι σε γεύση μέντας. Να σου πω, Κλίτσα μου, κοιτάζεις αν υπάρχουν αυτά τα εσόρουχα που τρώγονται σε extra small? Να κοιτάξω, γλυκιά μου. Δεν μου λέτε. Αυτό δεν θα έδειχνε υπέροχα επάνω μου? Εξαρτάται τι εννοείς. Τώρα ή το 1970. Α, τότε στη Χούντα δεν μας άφηναν να τα φοράμε αυτά. Ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Ενώ τώρα... Έχει και η δημοκρατία τα αρνητικά της. Εγώ μην ξεχνιόμαστε πώς πάμε από χρόνο. 49 ώρες και 10 λεπτά μέχρι το μεγάλο γεγονός. Και μέχρι το γάμο. Λοιπόν, αποφάσισα, θα πάρω αυτά που έχουν γεύση πινακολάντα. Μαμά, έλα να δεις τα εσώρουχα που παρήγγειλα. Είναι το... συγγνώμη, αλλά αυτά είναι μαύρα. Το ξέρω, αγάπη μου, μας τα έστειλαν σε μαύρο. Ναι, μωρό μου, όμως εγώ τα παρήγγειλα σε λευκό. Ναι, και τι θέλεις να κάνω εγώ, πουπούκα μου?
Κάνε κάτι για τη λωσιμπουμπούκα, θα το σκοτώσει το μωρό. Άκου να σου πω. Ηρεμία, ηρεμία, σας παρακαλώ. Άκουσε, αγαπούλα μου, η κόρη μου παντρεύεται 49 ώρες και. Και. Και 9 λεπτά. Και 9 λεπτά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι να σώσουμε την κατάσταση. Λυπάμαι, τίποτα. Μην είσαι τόσο κατηγορηματική. Σου δίνω λίγο χρόνο ακόμα να το ξανασκεφτείς. Συγγνώμη. Προσπαθείτε να με λαδώσετε με μια σοκολάτα. Τη μισή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έχω παραλαβεί από Δευτέρα. Ας βολευτεί τώρα με τα μαύρα και βλέπουμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να φορέσει μαύρα την πρώτη νύχτα του γάμου της. Πρέπει να φαίνεται παρθένα. Είπα να φαίνεται. Δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε στην Αργολίδα για να βρούμε εσώρουχα που τρώγονται. Γιατί βρε μαμά, θα ξετρελαθεί ο Άρης. Αγάπη μου, σε 2 λεπτά θα τα έχει σκίσει. Θα σε έχει πασαλίψει με σοκολάτα και θα έχει καταβροχθήσει και εσένα και αυτά. Ο Άρης. Ναι, λέμε τώρα. Καλά, άσε τώρα τις φαντασιώσεις. Εσείς, κυρία Πολέτα, θυμάστε τι κάνατε την παραμονή του γάμου σας. Χρυσό μου, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Αλλά θυμάμαι. Πήρα 1 κιλό και φωνάξαμε χαράματα τη μοδίστρα να μου φαρδίνει τον νηφικό. Λοιπόν, εγώ τα έχω σχεδιάσει όλα για αύριο. Θα μείνει σπίτι απόψε. Θα κάνουμε μανικιούρ, πεντικιούρ, χαλάουα. Έχω πάρει και αυτά τα αυτοκόλλητα που τα βάζει στη μύτη. Τα τραβάς απότομα και καθαρίζουν οι πόροι. Wow! Εγώ χρησιμοποιώ την κολλητική ταινία που έχει ο πατέρας σου για την περούκα. Την ίδια δουλειά κάνει. Πάντως, εγώ είμαστε πολύ τυχερές, ε. Θα φτάσουμε πολύ γρήγορα Αθήνα. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Τι κίνηση, καλέ. Είμαστε εδώ και μία ώρα στον δρόμο και δεν έχουμε δει άλλο αυτοκίνητο. Μπράβο, ρε γογούλα. Αυτή η παράκαμψη που έκανε μα έσωσε. Μη με χρόνια σε φέρει να εγώ. Θέλω να σου πω κάτι εδώ και πολλή ώρα. Τι πράγμα. Σε μισώ! Πάλι μαζί μου θα τα βάλεις. Με ποιο να τα βάλω ρε εγώ. Μα σου είπα, είμαι σοφερίνα εδώ και πολλά χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα μου συνέβη ακριβώς το ίδιο σε αυτό εδώ το λάστιχο. Και τι έκανες. Το άλλαξα μόνη μου. Αλήθεια το λες γογούλη μου. Ξέρεις να λες και λάστιχα. Σε λατρεύω. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Σοφερίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτή εδώ είναι η ρεζερβά. Από όσο θυμάμαι, ναι. Καλά ρε εγώ. Δεν έχεις αντικαταστήσει τη ρεζερβά. Μη φωνάζεις τώρα γιατί θα βάλω τα κλάματα. Τι θα κάνουμε. Είμαστε στην ερημιά του Θεού. Τι θα κάνουμε. Το κινητό. Μερούλα μου, μπράβο, σωθήκαμε! Υποκλίνεσαι? Για πολλωστή φορά. Πού σου γκαντεμιά, δεν έχει σήμα εδώ που μας έφερες. Πάλι μαζί μου θα τα βάλεις. Άσε τις κουβέντες και ψάξε γρήγορα το κινητό σου αν έχει σήμα. Μερούλα μου, εγώ δεν έχω κινητό, το κατήργησα. Γιατί, γογούλη μου? Γιατί λένε ότι προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο. Άρα εσύ δεν κινδυνεύεις. Κινδυνεύουν όσοι έχουν εγκέφαλο. Δεν μπόρεσα τελικά να κατουρίσω. Γιατί καλέ? Γιατί ήταν σκαρφαλωμένο ένα σκιούριο πάνω στο δέντρο και με παρακολουθούσε. Μαμά, δεν σαν έχει σήμα στο κινητό σου. Δεν έχω αγάπη μου κινητό, το κατήργησα. Γιατί, φοβήθηκες και εσύ τον εγκέφαλό σου? Όχι, καλέ, με πάχαινε. Αχ, δεν το πιστεύω, θα πάθω ιστερία. Θα πάθω ιστερία, σε πάχαινε το κινητό. Αφού έπαιρνα συνέχεια και παράγει ένα φαγητό. Κυρία Πολέτα, μήπως τυχόν γνωρίζετε πώς μπορούμε να κολλήσουμε ένα σπασμένο λάστιχο? Φυσικά, χρυσό μου. Μια ολόκληρη ζωή δούλευα σε βουλκανιζατέρ. Μα είσαι τελείως τρελή! Σαν δεν τρέπεστε. Γυναίκες του 21ου αιώνα, σύγχρονες γυναίκες, να μην ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε ένα σκρασμένο λάστιχο. Γιατί εσύ ξέρεις. Φυσικά. Τίποτα. Ψυχίζωσα. Μερούλα, να δοκιμάσω κι εγώ. Στα νιάτα μου όταν έκανα ότο στοπ, σταματούσαν αμέσως όλοι. Ναι, βρε μαμά, γιατί φοβόντουσαν τη σύγκρουση. Βοήθεια, κανένας άνθρωπος! Δεν με νοιάζει τι πιστεύει η μητέρα μου για σένα. Εγώ ξέρω ότι είσαι η γυναίκα που αγαπώ. Άρη, είναι η ιδανική γυναίκα για σένα. Ρένα. Τι κάνεις, Άρη μου? Δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Τα έχω παίξει τελείως. Μην ανησυχείς. Μια χαρά είσαι.
και πήρες τη σωστή απόφαση. Γι' αυτό ήρθα. Για να σου πω πόσο χαίρομαι για σένα. Αλήθεια. Ναι. Το βλέπω στα μάτια σου, το βλέπω στο χαμόγελό σου. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα σου έχει κάνει πολύ καλό. Ρένα μου, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό από σένα. Γιατί αυτή τη γυναίκα την αγαπάω. Την αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει, μην τρέπεσαι. Δεν είναι κακό να την αγαπάς. Και σένα σ' αγαπούσα. Και σ' αγαπάω ακόμα. Το ξέρω. Αλλά είναι καλό να αγαπάς κάποιαν ζωή. Κι εγώ την αγαπώ τη Μέρη. Λατρεύει τα παιδιά μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Θα της χρωστάω ευγνωμοσύνη σε όλη μου τη ζωή. Που λέει ο λόγος. Ρένα μου, όταν σε έχασα, δεν ξέρω, ένιωθα ανίκανος, ένιωθα ότι δεν τα βγάλω πέρα, ειδικά με τα παιδιά. Σε καταλαβαίνω. Και τότε ήρθε από το πουθενά αυτή η θεοπάλαβη γυναίκα, που λέει ο λόγος, μπήκε στις ζωές μας και έτσι μας έκανε να χαμογελάσουμε ξανά. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κάνουμε την Αταλία θεά. Με ένα θαύμα. Βούλο στο φιβό. Να σου πω, μίλα καλύτερα στην αδελφή σου. Γιατί, επειδή έχουμε το ίδιο αίμα. Ακριβώς. Και όταν ο πατέρας σου θα γεράσει και θα χρειαστεί ένα ποτήρι νερό, θα τον φορτώσεις αυτήν. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα δεν θέλεις να βγω μαζί του, θα το σεβαστώ. Δεν θέλω να βγεις μαζί του. Το σέβομαι. Δεν θα βγω. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Και εσύ ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Τότε άσε με να βγω μαζί του. Σε παρακαλώ, ένας άντρας μου τι και εμένα. Τι θέλεις δηλαδή, να γεράσω και να σε πείσω εδώ μέσα περιμένοντας τον πατέρα σου. Ζουζουνάκι μου, τι όμορφη που είσαι. Τι ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Από στο Κατζίδικο στην Ιερά Οδό. Θα σε πάω μια μέρα. Έχεις το νούμερό σου αγγέλους. Μπαμπά, πώς με βρίσκεις. Επικίνδυνο. Ακίνητος. Εντάξει, ελεύθερος. Ναταλία μου, κατέβα, μην τρέπεσαι. Απίστευτο. Η ίδια η μητέρα της είναι. Είμαι σίγουρος ότι άμα τη γνώριζες, θα τη συμπαθούσες πάρα πολύ κι εσύ. Μα τη συμπαθώ. Γιατί νομίζεις ότι σου την έστειλα. Εσύ μου την έστειλες. Πόσο καλά την ήξερες πριν τη στείλεις. Τι γίνεται? Διονύση, για δες ποια είναι εδώ. Ποια είναι εδώ? Άρη μου, δεν με βλέπει. Α, δεν τη βλέπεις, ε. Να σου βάλω ένα ουισκάκι. Όχι, 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 με χαλάει, δεν μπορώ, δεν το αντέχει ο οργανισμός μου. Το αποβάλει αμέσως. Α, όχι, όχι, ευχαριστώ, είμαι εντάξει. Έχεις ήδη πιει? Όχι, βέβαια. Μωρό μου, να ζήσετε ευτυχισμένοι. Θα σ' αγαπάω για πάντα. Κι εγώ θα σ' αγαπώ για πάντα. Κι εγώ. Καληνύχτα. Δεν αντέχω άλλο. Σταματήστε τα αχ και τα βαχ. Πω, τα πόδια μου δεν με κρατάνε. Πω. Πεθαίνω από τη δίψα. Μωρή, δεν το λες. Έχω ένα μπουκάλι νερό στο αυτοκίνητο. Αλήθεια, γογούλα μου. Αχ, ωραία. Ποια θα πάει όμως πίσω τόσο δρόμο να το φέρει. Μωρούλα μου. Ανάθεμα την καρδεμιά μου. Πεινάω. Φοβάμαι. Εγώ αυτά και κατουργέμαι. Μέρη, πραγματικά φοβάμαι πολύ. Θυμάσαι εκείνη την ταινία που βλέπαμε. Με εκείνους τους ανθρώπους που είχαν μείνει στην ερημιά και περπατούσανε και μετά άρχισαν να τρώνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Αυτό, γογούλη μου, δεν ήταν ταινία. Ήταν το πάρτι που κάναμε όταν τελειώσαμε το σχολείο. Όχι, ταινία ήτανε. Και μετά άρχισαν να τρώει ένας τον άλλον. Καλά, μη στενοχωριέσαι. Εμείς έχουμε κοντά μας έναν ανοιχτό μπουφέ. Το μυστικό για να μην πεινάτε είναι να μην σκέπτεστε ούτε φαγητά ούτε γλυκά. Τρεις ώρες περπατάμε. Εσείς δεν έχετε πεινάσει ακόμα. Μαμά, δεν πιστεύω να φάγεις τα ισορουχά μου. Τσίμπησα λίγο. Σουτιέν. Ντροπή σου! Έπρεπε τουλάχιστον να τα μοιράσουμε σε μερίδες. Έπαθα αμόκ. Με ξέρεις εμένα πώς γίνομαι όταν παθαίνω αμόκ από την πείνα. Α,
σε παρακαλώ το φάρμακό μου. Γρήγορα, παιδί μου. Γρήγορα στην πόρτα του ψυγείου, γρήγορα. Κουράγιο, μαμά. Κουράγιο. Αχ, είμαι καλύτερα τώρα. Ζουζουνάκι μου, και τι δοκιμάσαι, τι έπαθες? Τίποτα, σε πεθύμισα. Έτσι ξαφνικά. Για πες μου, τι συμβαίνει? Τι είναι αυτό? Τα έβαψε για το γάμο. Υπέροχα δεν είναι, το ξέρω θα σου αρέσουν. Χάλια είναι, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Μεγάλα, τι σε έπιασε, τι πήγες και έκανες? Α, να με συγχωρείς, αλλά είμαι πια 18 χρονών και μπορώ να αποφασίζω μόνιμη για τον εαυτό μου. Α, έχεις άδικο, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μ' αρέσουν. Αλήθεια? Ναι, ναι, και σε μικραίνουν. Κανείς δεν θα φανταστεί ότι είσαι 18 χρονών. Θα σε περνάνε όλοι για το πολύ 15. Προλαβαίνω να τα ξεβάψω αύριο. Ούτε να την είχες γεννήσει. Μπράβο, Διονύση μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να χειριστείς δύσκολες καταστάσεις. Με ένα χάρισμα έχω εκεί. Και δεν μου λες, χαρισματικέ μου, μπορείς να με βοηθήσεις και εμένα που αντιμετωπίζω μια δύσκολη κατάσταση? Σκασίλα μας δεν έρθει μάνα στο γάμο. Η Μέρη είχε περισσότερη φινέτσα από όσοι είχε εκείνη σε όλη τη ζωή. Είναι απίστευτο. Μα καλά, πώς ήξερες τι ακριβώς θα σε ρωτούσα? Είπαμε, ένα χάρισμα είναι του Θεού. Πράγματι. Λες και ακούς, ακόμα και όταν δεν είσαι μπροστά. Α, με γεια το κούρεμα. Σε μικραίνει τουλάχιστον 3 χρόνια. Έλα, κόφτω. Το κόψα. Δεν μου λες, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να πω στη Μέρη ότι δεν θα έρθει η μητέρα μου στο γάμο? Αφού κρατήθηκα και δεν το είπα εγώ, οφείλεις να της το πεις εσύ. Η κυρία Μπακόπουλου λέγεται. Ποιος το ζητεί, παρακαλώ? Α, μισό λεπτό. Κυρία Ευλαμπία. Ποια είναι η κυρία Ευλαμπία? Μα της γογός. Ναι. Γεια σας, τι κάνετε? Ναι, ναι, καλά. Τι? Πού? Η Πολέτα, η Γογό και η Μέρη πήγανε για ψώνια στο ναύπλιο και δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά στο ναύπλιο? Το αυτοκίνητο τους λέει βρέθηκε στην άκρη του δρόμου. Σε καμία ταβέρνα θα είναι εκεί τριγύρω. Ναι, κυρία Ευλαμπία, μην ανησυχείτε. Θα πάω εγώ ήδη από εκεί να δω τι γίνεται. Ναι, ναι. Θα σας τηλεφωνήσω, βεβαίως. Ναι, γεια σας. Λες να πάθανε κάτι κακό? Δεν τις φοβάμαι. Είναι και οι τρεις απίστευτα καπάτσες. Τι κάνει, καλέ, ο Θεός και η ψυχή της? Το έχω δει σε ένα ντοκιμαντέρ. Τα πουλιά τρυπάνε με τη μύτη τους στα δέντρα και πίνουν το χυμό. Αυτό δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Αυτό ήταν κινούμενα σχέδια. Και ήταν ο Γούτι ο Τρυποκάριδος. Λες? Αχ, Θεέ μου, τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα? Τι γυρεύω σε μια ερημιά με τη μάνα μου, μια ηλίθια και ένα φίδι? Φίδι! Καλέ! Τηλέφωνο! Δεν είμαι εδώ! Δεν είμαι εδώ! Τηλέφωνο! Σωθήκαμε! Έχει καμιά σας τηλεκάρτα? Δεν θέλει τηλεκάρτα αυτό, ηλίθια! Είναι τηλέφωνο ανάγκης. Παίρνεις κατευθείαν την τροχέα. Και δεν το λες! Είχε ένα τέτοιο τηλέφωνο πλέον στο αυτοκίνητο. Θα σε σκοτώσω. Άσε, αγαπούλα μου, πάρε σε τηλέφωνο και τη σκοτώνουμε μετά. Μαζί! Ναι, ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Μ' ακούτε? Σας ακούω, μη φωνάζετε, με ξεκουφάνατε. Αχ, καλέ μου κύριε, σώστε μας. Είμαστε στην ερημιά, χάλασε το αυτοκίνητό μας και παντρεύομαι σε 44 ώρες. Σε 43 ώρες και 20 λεπτά. Ναι, 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 συγγνώμη. Σε 43 ώρες και 20 λεπτά. Και κρυώνουμε και πεινάμε και η μάνα μου έφαγε όλα μου τα εσώρουχα. Από πού δραπέτευσες? Κυρία μου, δεν είμαι τρελή. Κινδυνεύουμε, το καταλαβαίνετε? Βοήθεια! Βοήθεια! Τις ακούτε? Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ξέρουμε από πού μας τηλεφωνάτε. Θα στείλω ένα περιπολικό να σας πάρει. Σε κάνα 2 ώρες θα είναι εκεί. Αχ, δεν με καταλαβαίνετε. Τι 2 ώρες μου λέτε? Έκανα 2 χρόνια για να τον παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Και στην αρχή είχαμε κάποια προβλήματα. Βέβαια, σιγά σιγά τα ξεπεράσαμε. Για να μην σας το πολυλογώ, τώρα είμαστε μια χαρά. Και η οικογένειά μου το λατρεύει. Και η μάνα του μ' αγαπάει σαν να είμαι παιδί της. Είναι ορφανός ο πατέρα. Αλλά τι να σας πω, η ιστορία μας είναι πολύ ρομαντική. Θα σας τα πω μια άλλη φορά στο ρεπό σας. Είναι κανονικό σύριαλ. Δηλαδή, για να καταλάβω, παραδέχεστε το λάθος σας και θα μπορούσατε να είχατε πέσει γονατιστός να μου ζητήσετε συγγνώμη? Δεσποινής, παπαδάκι. Συγχωρεμένος, βρε. Μαμά! Τη βαλίτσα μου με θέλει πίσω!
Δεν θα το μετανιώσετε. Αυτή τη φορά σας το υπογράφω. Και κάτι ακόμα. Μπροστά στα παιδιά θέλω να μιλάμε στον πληθυντικό. Όταν είμαστε δυο μας... Ναι, τι θα γίνεται. Θα αφήνουμε κατά μέρος τις τυπικότητες και... Είσαι η Μέρη, είμαι ο Άρης. Χαίρο πολύ, Άρη. Μαμά! Το πουλάκι, καλέ το πουλάκι! Χαμογελάστε! Σκίσατε! Σκίσαμε! Ευχαριστώ πολύ. Και επειδή, επαναλαμβάνω, αγαπιόμαστε, αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Τι? Μέρη. Ναι. Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Δεν μου απάντησες, θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Εσύ τι λες? Δεσποινής μου, είμαι σίγουρος ότι η ιστορία σας είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Έχω μόνο ένα όχημα διαθέσιμο. Ωραία. Στείλ το. Δεν γίνεται. Το έχω μόνο για έκτακτες ανάγκες. Και δεν είναι ο γάμος έκτακτη ανάγκη? Όχι, Δεσποινής μου. Ο γάμος δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Δεν του πες το πιο σημαντικό. Αχ, θα με αναγκάσετε να σας αποκαλύψω κάτι. Πόσο χρόνο είστε? Στέλνω αμέσως ελικόπτερο. Ευχαριστώ πολύ. Και στα δικά σας. Έρχονται να μας σώσουν, ε? Ήρθαν, καλέ, ήρθαν. Αυτό θα πει άμεση εξυπηρέτηση. Δεν το πιστεύω. Ο γαμπρούλης μου είναι. Μαμά, κρύψε με. Δεν πρέπει να με δει. Άρη, μην κοιτάς. Δεν κάνει να με δεις πριν το γάμο. Είστε καλά? Τι πάθατε? Καλά είμαστε. Λάστιχο πάθαμε. Το ξέρω. Είδα το αυτοκίνητο πιο κάτω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δίπλα ακριβώς στο αυτοκίνητο υπάρχει ένα τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Αχ, να χαρείτε τώρα. Μην τα σκαλίζετε αυτά. Αρούλη μου, Άρη αγάπη μου, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Πώς μας βρήκες? Είδατε, κορίτσια, τι κάνει η δύναμη της αγάπης. Α, η μαμά της Γογός τηλεφώνησε και είπε πού ακριβώς βρέθηκε το αυτοκίνητο. Η δύναμη της αγάπης λέγεται ευλαμπία. Σταμάτα, ζηλιάρα. Είσαι καλά, αγάπη μου? Μη, σταμάτα. Μείνε εκεί που είσαι. Είναι γρουσουζιά να δει ο γαμπρός την ύφη πριν το γάμο. Μα τι είναι πάλι αυτό? Κατά γελίο. Μανούλα μου, πες μου, τι φοράει? Αχ, το κοστούμι του το μαύρο και είναι ένας κούκλος. Αχ, πώς του πάει το κοστούμι του το μαύρο. Μαμά, δε φοροστιέν. Όχι, μωρό μου. Αν πεθάνω ξαφνικά, θέλω να φύγω άνετη. Άρη, πήγαινε σε παρακαλώ να φέρεις το αυτοκίνητο, αλλά ό,τι και να γίνει, μην γυρίσεις καθόλου να με κοιτάξεις. Θέλουμε τουλάχιστον 2 ώρες να πάμε στην Αθήνα. Πώς γίνεται να μην γυρίσω να σε κοιτάξω? Κοίταζε εμένα, γαμπρέ μου. Θα είναι σαν να ρίχνεις μια ματιά στο μέλλον. Οχ. Αρούλη μου, έλα, κάνε μου μια αγκαλίτσα. Το έχω τόσο ανάγκη. Αχ, να σας αγκαλιάσω κι εγώ που το έχω κι εγώ ανάγκη. Τελικά αυτά τα εσώρουχα που τρώγονται δεν είναι κι άσχημα. Μανούλα μου, αυτό δεν είναι από εκείνα που τρώγονται. Δεν γεννήθηκε ακόμα άνθρωπος που θα μου πάρει εμένα την μπουκιά από το στόμα.